κύριε Γεωργίου, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε. Πολλά και διάφορα, κύριε Γεωργίου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι πρόσφυγες της Κύπρου. Είχατε και την συνεδρία της Αρμόδιας Επιτροπής την Τρίτη. Να μας αναφέρετε τι συζητήθηκε, καθώς και ποια θέματα σας απασχόλησαν αυτό το διάστημα. Βεβαίως, να αναφέρω ότι για 47 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ο προσφυγικός μας κόσμος συνεχίζει να εφίσταται τις τραγικές συνέπειες της κατοχής, υπομένοντας με ήθος και αξιοπρέπεια το βάρος της καταστροφής, μετρώντας πληγές και υπομειζόμενος το κόστος της απώλειας, χρήσης και περιουσίας. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια των 47 χρόνων από το 1974, όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις πρόωθησαν μέτρα στήριξης των προσφύγων. Όμως η πολιτική που εφαρμόστηκε ήταν ελλειμματική. Ήταν εύκολες και προσωρινές λύσεις, οι οποίες δεν πέτυχαν όμως το ζητούμενο. Την ισότιμη κατανομή των βαρών, με αποτέλεσμα τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής να τις επομίζονται αποκλειστικά οι πρόσφυγες και όχι το σύνολο του κυπριακού λαού. Η Επιτροπή Προσφύγων συζήτησε τα θέματα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο. Είναι χειγεωπομένα και είναι γνωστά. Και η διαπίστωση είναι ότι είναι και δυσεπίλητα. Κύριε Γεωργίου, αφού είναι χειγεωπομένα και γνωστά, για ποιο λόγο δεν έχουμε προχωρήσει μέχρι στιγμής κάποιες ενέργειες? Τώρα ναι, έχετε επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την επίλυση κάποιων θεμάτων. Όμως επειδή μας είπατε ότι είναι γνωστά, το είχαμε απορία αυτό. Να σας αναφέρω. Για παράδειγμα, τα προγράμματα τα οποία προσφέρονται σήμερα μέσω της υπηρεσίας Μέριμνα, τα στεγαστικά προγράμματα, άλλες οι ανάγκες των προσφύγων το 1974, τη δεκαετία του 80, αρχές της δεκαετίας του 90 και άλλες οι ανάγκες σήμερα, εν έτη 2021, και με τις συνθήκες που ζούμε, με το τραπεζικό σύστημα να μην δίνει εύκολα δάνεια, με την ακρίβεια που παρατηρείται στην αγορά διαμερίσματος ή στο χτίσιμο κάποιας κατοικίας ή αγορά οικοπαίδου. Όλα αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να δοθούν λύσεις αποτελεσματικές, έτσι ώστε να μην είναι δώρον άδωρο απέναντι στα νέα ζευγάρια της τρίτης γενιάς προσφύγων. Επίσης, τα πιστοποιητικά μίσθωσης τα οποία παραχωρούνται από την πολιτεία στους πρόσφυγες, υπάρχει όρος από την πολιτεία ότι ο κάτοχος θα πρέπει να τα κατέχει για 5 χρόνια και ακολούθως να έχει το δικαίωμα να τα εκμεταλλευτεί, δηλαδή να τα πουλήσει ή να τα αποξενώσει. Μάλιστα. Αυτόν από μόνο του δημιουργά κάποιες στρεβλώσεις. Επίσης, ένα διαχρονικό και πάγιο αίτημα του προσφυγικού κόσμου είναι η απώλεια χρήσης των κατεχόμενων των εισοδημάτων από τις τουρκοκρατούμενες περιουσίες μας. Δηλαδή, είναι η παραχώρηση ενός χρηματικού επιδόματος, μιας χορηγίας προς τους ιδιοκτήτες των κατεχόμενων περιουσιών για την απώλεια εισοδημάτων από την απώλεια χρήσης και αξιοποίησης της κατεχόμενης περιουσίας. Αυτό το μέτρο θα δημιουργήσει πιο στενούς δεσμούς με τους κληρονόμους πλέον αυτών των περιουσιών της τρίτης γενιάς προσφύγων με την κατεχόμενη γη. Δεν θα παρατηρείτε το φαινόμενο συμπατριώτες μας να καταφεύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας που έχει καθιδρύσει στα κατεχόμενα. Και παράλληλα δημιουργείται και ένας συναισθηματικός δεσμός με την κατεχόμενη γη, έτσι ώστε ο προσφυγικός κόσμος να συνεχίσει να παραμείνει ένας φορέας που να αντιπροσωπεύει τις εθνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές καταβολές μας. Μάλιστα. Και προτείνατε κάποιες αλλαγές, κύριε Γεωργίου. Ναι, οι αλλαγές είναι να εφαρμοστεί επιτέλους η απώλεια χρήσης, να δοθεί προς τον προσφυγικό κόσμο, η οποία μπορεί να έχει και τη μορφή ενός μικρού επιδόματος, αλλά να δοθεί
να μην ξεπουλιούνται περιουσίες μας στα κατεχόμενα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ποιοτική αναβάθμιση των προσφυγικών συνοικισμών. Τα προστεγαστικά προγράμματα να αναπροσαρμοστούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής που ζούμε. Όμως δεν υπάρχει πανάκια για την επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Βέβαια δεν τα αντιμετωπίσουμε, απλά θα οδηγήσουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτωχοποίηση. Γιατί η τρίτη γενιά προσφύγων δεν φταίει σε τίποτα για το κατάντημα της πατρίδας μας. Η τρίτη γενιά προσφύγων περιμένει αποτελεσματικές λύσεις και αλληλεγγύη και το κράτος να ανταποκριθεί απέναντι στις ευθύνες που έχει απέναντι στον προσφυγικό κόσμο. Mm-hmm. Επομένως, για μας η ποιότητα του πρόσφυγα δεν αποτελεί τίτλο απόκτησης επιδομάτων, αλλά ζητούμε βεβαίως πρώτα να υπάρξει μια σωστή λύση στο Κυπριακό, γιατί μόνο με τη λύση του Κυπριακού αυτά τα προβλήματα σε μεγάλο βαθμό θα λυθούν. Εάν υπάρξει λύση στο Κυπριακό, τότε η ισότιμη κατανομή των βαρών και η δίκαιη αντιμετώπιση των εκτοπισθέντων είναι αιτήματα τα οποία ως προσφυγικός κόσμος θα χτυπήσουμε την πόρτα της πολιτείας. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, να πάμε στη μία πρόταση όσον αφορά την στεγαστική χορηγία προς τους πρόσφυγες, καθώς να αναφέρουμε ότι είναι πολύ χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Εσείς ζητάτε όπως διαμορφωθούν κάποια κριτήρια από αυτά. Για παράδειγμα, στη στεγαστική πολιτική, επειδή υπάρχει μία παστερνία νομοθεσιών, δηλαδή καταχωρείς την αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, εγκρίνεται, θα πρέπει όμως να υπάρχει το κατάλληλο κονδύλι από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει, και αυτόν τον αναγνωρίζω, ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στην έγκριση των σχετικών αιτήσεων για την παραχώρηση των επιδομάτων. Εκεί που υπάρχει όμως μεγάλη καθυστέρηση είναι στην παροχή της οικονομικής βοήθειας. Για παράδειγμα, υπήρχαν και υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες, εντάξει, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών έχουν συνεννοηθεί και έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν αιτητές οι οποίοι έχουν εγκριθεί πριν 6, 8, 9 μήνες και περιμέναν την παραχώρηση της οικονομικής βοήθειας. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σημαντικό κονδύλι έτσι ώστε το ζευγάρι να μπορεί να προχωρήσει, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, να αποκτήσει τη στεγαστική του στέγη. Ακριβώς. Πολλοί βασίζονται βεβαίως σε αυτό το κονδύλι. Πάρα πολλοί κόσμοι βασίζονται, το οποίο αυτήν τη χωριά μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να την δείξουν και, στις τράπεζες για να μπορέσουν να πάρουν το 70% του δανείου που αιτούνται. Άλλοι για να επιπλώσουν τα σπίτια τους και πολλές άλλες υποχρεώσεις ο καθένας όπως τις διαμορφώνει. Όμως χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι η ριζική μεταρρύθμιση της προσφυγικής πολιτικής και έτσι ώστε να γίνει μια ενιαία νομοθεσία που να περιλαμβάνει όλα τούτα. Να μην υπάρχει μια παστερνία νομοθεσιών και πολλές φορές να είναι και αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους. Δηλαδή και η στεγαστική πολιτική και η διαχείριση των κυπριακών περιουσιών και η κάλυψη της απώλειας χρήσης και η αναβάθμιση των προσφυγικών συνοικισμών, όλα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας νομοθεσίας. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα, πάρα πολλές υπηρεσίες, να εμπλέκονται διάφορα υπουργεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δεδαλώδεις διαδικασίες και καθυστερήσεις. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο θέμα της παραχώρησης οικοπαίδων, κύριε Γεωργίου, στους πρόσφυγες. Να αναφέρουμε ότι πλέον δεν είναι ανοιχτό αυτό το σχέδιο, αλλά είναι αρκετά άτομα που εδώ και 10 περίπου με 15 χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε, ταλαιπωρούνται και περιμένουν ακόμη να τους παραχωρηθούν τα οικόπαιδα που εγκριθήκαν. Εσείς έχετε κάποια εικόνα για το θέμα αυτό? Επειδή είναι απίστευτη η ταλαιπωρία για πολύ κόσμο. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Γνωρίζω το θέμα. Ξέρω ότι τουλάχιστον στην επαρχία Λεμεσού είναι σε διαδικασία διαχωρισμού
των οικοπαίδων που είχαν ήδη εξαγγελθεί πριν από 10 χρόνια επί διακυβερνήσεως Δημήτρη Χριστόφια. Εδώ είναι όμως να χρησιμοποιήσω κάποιον ήπιο όρο για να μην παρεξηγηθώ. Η τσαπατσοδουλειά, η προχειρότητα. Δηλαδή, εξαγγείλαμε παραχώρηση οικοπαίδων χωρίς να υπάρχουν οικόπαιδα πριν από 10-15 χρόνια. Αυτό πώς γίνεται, ενώ να υπάρξει κάποια εξαγγελία χωρίς να υπάρχει... Αυτό έγινε τότε, πριν από 10-15 χρόνια, με αποτέλεσμα όμως η επόμενη κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη προχώρησε και υλοποιά αυτή τη δέσμευση 10 χρόνια μετά, χωρίς να υπάρχει ο έγκαιρος προγραμματισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη να αναφέρουμε ότι... Αυτές είναι οι προχειρότητες οι οποίες εξοργίζουν τον κόσμο, δημιουργούν καθυστερήσεις, ο κόσμος να διαμαρτύρεται και δικαίως. Χρειάζεται περισσότερη ευαισθησία, σοβαρότητα και συνέπεια σε αυτά τα οποία λέμε και διακηρύττουμε. Είναι και αρκετές φωνές που υποστηρίζουν πως κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η διάκριση μεταξύ των προσφύγων και των μη. Εσάς ποια η θέση σας? Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτές τις αναφορές. Γιατί όπως σας έχω αναφέρει, οι πρόσφυγες εδώ και 47 χρόνια υφίστανται τις τραγικές συνέπειες της κατοχής. Έχουν χάσει τα πάντα. Και η Κυπριακή Πολιτεία 47 χρόνια με άλυτον το Κυπριακό πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον προσφυγικό κόσμο. Το γεγονός ότι η πατρίδα μας έχει ακροτηριαστεί, έχουν χαθεί εδάφη, έχει ξεσπιτωθεί κόσμος, αυτός ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Η Κυπριακή Πολιτεία θα πρέπει να συμπαρασταθεί ή με κάποιον τρόπο να βρει εφαρμογή πολιτικής μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων να αποζημιώσει και τον κόσμο, τον προσφυγικό. Αν ομιγέννητο δεν έχουμε λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Και μιας και αναφερθήκατε, κύριε Γεωργίου, στο Κυπριακό, τα πράγματα δεν πάνε μάλλον και τόσο καλά. Στο Κυπριακό, δυστυχώς, δεν βρισκόμαστε ούτε στο παραπέντε, ούτε και στο πέντε. Βρισκόμαστε σε βαθιά μεσάνυχτα, καθότι η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς έχουν κορυφώσει την αδιαλλαξία τους. Ακριβώς. Διαδοχικές οι αρνητικές εξελίξεις. Οι οποίες είναι εκτός πολιτικής, ιστορικής και διπλωματικής πραγματικότητας. Οι προκλήσεις είναι άνευ προηγουμένου. Μάλιστα. Και να πούμε ότι η Τουρκία καλεί και τους Ελληνοκύπριους να επιστρέψουν στο Βαρόσι, αλλά υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, κύριε Γεωργίου, εσείς πώς το βλέπετε? Αυτή είναι μια παγίδα. Αυτή είναι μια παγίδα η οποία η Τουρκία όσο μπορεί θα θέλει να την αξιοποιήσει ασφαλώς προς όφελός της. Και να δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι ορίστε το Κυπριακό έχει λυθεί και ιδιαίτερα για μόχωστος που αποτελεί την αχίλιο πτέρνα της κατοχής. Γιατί είναι μια πόλη υπομοιρία, μια πόλη η οποία διαχρονικά ήταν το χαρτί των διαπραγματευτικών της Τουρκίας με την δική μας πλευρά. Η προσωπική μου άποψη είναι να αποφεύσουμε σε αυτές τις εκκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος. Η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς εδώ και 47 χρόνια έχουν αποδείξει περίτρανα ότι δεν σέβονται τίποτα και κανένα. Έχουν κονιορτοποιήσει το διεθνές δίκαιο, δεν λαμβάνουν υπόψη νουθεσίες ή πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σεβασμό των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά αναφέρονται από την Οικουμενική Διαχείριξη και πολλά άλλα. Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στα κελεύσματα της κατοχής. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργηθούν οι προποθέσεις ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος, να μπούμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και των μοναδικών όπλων που έχουμε στη φαρέτρα μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι διαπραγματεύσεις.
Όταν υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, τότε δεν δημιουργούνται νέα τετελεσμένα, όπως αυτά τα έχει ήδη δρομολογήσει η Τουρκία στην Αμόχωστο, και δεν υπάρχει και ένταση στην περιοχή. Δηλαδή, κύριε Γεωργίου, εσείς ευελπιστείτε σε επανέναρξη του διαλόγου, καθώς βλέπουμε ότι η στάση του Τατάρ προμηνεί, διαμηνεί ακριβώς το αντίθετο. Και πλέον βρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας στη μέση. Αναμέναμε και κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Ναι. Κοιτάξτε, ο Τατάρ είναι ένα φερέφωνο της Τουρκίας. Είναι εγκάθετος. Είναι οι πολιτικές του αναφορές, οι ανακοινώσεις, οι ομιλίες του ρυθμίζονται και καθοδηγείται από την Άγκυρα. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω όταν στην πρώτη συνάντηση που είχε μετά την ανάληψη των καθηγόντων του ως ψευδοπρόεδρος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, είχε έτοιμη τη γραπτή δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης με τον πρόεδρο. Δηλαδή, εκ των προτέρων είχε γράψει την ανακοίνωσή του, τις δηλώσεις του, ήταν να πει στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, ούτε περίμενε να δει το απόσταγμα της συνάντησης, τα συμπεράσματα ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα φερέφωνο της Άγκυρας. Όμως η Τουρκία, από την Τουρκία εξαρτάται και την διεθνή κοινότητα. Όμως, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Εάν απογοητευτούμε, να πούμε ότι έχουμε νικηθεί, όσοι επιδιώκουμε μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, αντιλαμβάνεστε ότι θα υλοποιήσουμε χωρίς να το θέλουμε το όραμα του Τεχτάς που ήταν η διχοτόμηση. Επομένως, χρειάζεται συστράτευση, ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας και ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις και τις γεωστρατηγίες εδώ στην περιοχή, το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στο ράφι της ιστορίας. Ενώσο εμείς διεκδικούμε, ενώσο εμείς σε όλα τα διεθνή φόρα τονίζουμε και καταγγέλνουμε την αδιαλλαξία της Τουρκίας και αναφερόμαστε στην κατοχή, οτιδήποτε άλλο απλά θα ευκολύνουμε την κατοχική Τουρκία. Λοιπόν, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.